Βουλευτικές εκλογές 2015 και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε από κοντά κάποιους υποψήφιους βουλευτές. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαθεοδόρου Χρήστο. Κύριε Χρήστο, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο site και σας καλωσορίζω με τη σειρά μου και στο δικηγορικό μου γραφείο. Κύριε Παπαθεοδόρου, μια δύσκολη εποχή για τα κόμματα γενικώς. Μια εποχή που ναι, μεν κάποιοι πιστεύουν ότι έχουμε λίγο ξεπεράσει την κρίση, κάποιοι λένε ότι έχουμε μια άνοδο. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια αντίδραση του κόσμου και μια οργή. Τη συγκεκριμένη περίοδο, μετά από πολλά χρόνια που ασχολείστε με τα πολιτικά κοινά γενικώς, αποφασίσατε να κατεβείτε σαν υποψήφιος βουλευτής. Τι ήταν αυτό που σας όθησε στην ενέργεια? Όπως είπατε, μετά από πολλά χρόνια ενασχόληση με τα κοινά, νομίζω ότι ήταν το επόμενο βήμα. Ήταν το επόμενο βήμα σε μια δεκαετή διαδρομή στα κομματικά πράγματα. Το επόμενο βήμα σε μια συνεχή εμπλοκή με τα κοινά. Και όταν λέμε κοινά, δεν εννοούμε μόνο την πολιτική, εννοούμε την παρουσία σε κοινωνικούς, αθλητικούς, πολιτιστικούς φορείς του τόπου. Εννοούμε μια παρουσία ενός ενεργού πολίτη της δράμας. Πράγματι, όπως είπατε, η εποχή είναι δύσκολη από κάθε άποψη, κυρίως γιατί είναι ιδιαιτέρως αυξημένη η δυσπιστία του κόσμου απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και υπερβολικά μεγάλη η οργή του απέναντι στις κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι κάποιες εξ αυτών αποδείχθηκαν κατώτερες των περιστάσεων, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να έρθει στη δύσκολη θέση προσαρμογής, στη δύσκολη θέση στην οποία έπρεπε να πληρώσει το μάρμαρο εντός εισαγωγικών που λέμε, προκειμένου να συμμετέχει και ο καθένας ξεχωριστά σε μια εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας και σε μια εθνική προσπάθεια προκειμένου να βγούμε από το χάος που θα συνεπαγόταν μια πιθανή έξοδος της χώρας από το ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία, η πολιτική σας στέγη, μια στέγη που είναι όλα τα χρόνια της πορείας σας, δεν είστε από τους πολιτικούς που έχουν αλλάξει στρατόπεδο. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία? Εντάξει, είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια κυβερνεί, που οφείλεται στην ενδεχόμενη ανάκαμψη της χώρας. Ωστόσο, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Είναι εκείνη η παράταξη η οποία έχει προσφέρει το σημαντικότερο έργο στο ελληνικό κράτος από τη μεταπολίτευση και μετά. Και είναι η παράταξη εκείνη που και ιδεολογικά, αν θέλετε, με εκφράζει περισσότερο από κάθε μία άλλη. Είναι δεδομένο ότι σε μια πορεία 12 χρόνων υπάρχουν πάρα πολλές ευχάριστες και πάρα πολλές δυσάρεστες στιγμές όταν εμπλέκεσαι με τα κομματικά πράγματα. Οι δυσάρεστες στιγμές όμως, εμένα τουλάχιστον, δεν με έχουν κάνει ποτέ να σκεφτώ το να αλλάξω πολιτική στέγη, αφενός γιατί θεωρώ ότι οι πολιτικοί που το κάνουν καιροσκοπούν και κατά δεύτερον γιατί πάνω απ' όλα είναι οι αξίες και τα ιδανικά τα οποία πιστεύεις. Και αν θέλεις να διατηρήσεις μια σοβαρότητα στην κοινωνία στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε όλοι μας, τότε νομίζω ότι τέτοιου είδους ανακυβιστήσεις απαγορεύονται. Η Νέα Δημοκρατία για μένα μου έχει προσφέρει πάρα πολλές ευχάριστες, όπως είπα, και πάρα πολλές δυσάρεστες στιγμές, αλλά είναι μια παράταξη την οποία την έχουμε στην καρδιά μου. Αυτή τη στιγμή δίνω τη μάχη με μεγαλύτερη όρεξη από ποτέ, εκφράζοντας όχι μόνο τις δικές μου ιδέες, αλλά και τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νομίζω ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή την οποία περνάει ο τόπος οφείλει να συνεχίσει το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από το 2012 και οφείλει να πάρει στα χέρια της την ζωή όλων των Ελλήνων. Χρησιμοποίησα, ξέρετε, σαν προεκλογικό, σαν κεντρικό προεκλογικό σύνθημα τη φράση «παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας». Ο λόγος ήταν ότι πρέπει επιτέλους εμείς οι ίδιοι να νοιαστούμε για τους εαυτούς μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εμπλέκομαι στην πολιτική και νομίζω ότι η τύχη του ελληνικού λαού χρειάζεται αυτή τη στιγμή να ανατεθεί στα πλέον αξιόπιστα χέρια. Και μπορεί τα χέρια αυτά να μην είναι πάντα ευχάριστα, είναι όμως αξιόπιστα. Έχετε επαφή κυρίως και λόγω της ηλικίας σας πιο πολύ με την νεολαία. Μέχρι τώρα η πολιτική της πόλης μας και γενικώς της Ελλάδος είχαν μεγαλύτερη επαφή με τους μεγάλους ανθρώπους, με τις μεγάλες ηλικίες. Ωστόσο, πώς βλέπετε να αντιδράει η νεολαία απέναντί σας? Γιατί να πούμε ότι η μεγαλύτερη αντίδραση βρίσκεται στις μικρές ηλικίες. Πώς αντιδρούν όταν τους λέτε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία και Χρήστο Παπαθεοδόρου? Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα σας πω ευθέως ότι η νεολαία είναι εξαιρετικά δύσπιστη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι και εξαιρετικά δύσπιστη απέναντι σε αυτά τα κόμματα, τα λεγόμενα συστημικά κόμματα. Και δικαίως είναι δύσπιστη και δικαίως αντιδρά.
Εγώ επειδή έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ νέο κόσμο και λόγω κάποιας επαγγελματικής ιδιότητας, δεδομένου ότι διδάσκω σε διάφορα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και μάλιστα έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά είναι νέοι, αλλά είναι νέοι και άνεργοι, διαπιστώνω καθημερινά ότι η αντίδρασή τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι ιδιαίτερος έντονη. Παρ' όλα αυτά και παρά την έντονη αντίδραση λοιπόν των νέων ανθρώπων απέναντι σε όλα τα συστημικά κόμματα και εκ των πραγμάτων και στη Νέα Δημοκρατία, εγώ αυτό που εισπράττω είναι ότι ο κόσμος κυρίως θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει τις προτάσεις που έχει να του πει η Νέα Δημοκρατία και η κάθε Νέα Δημοκρατία και ο κάθε υποψήφιος βουλευτής, ο κάθε πολιτικός, αλλά τις προτάσεις διατυπωμένες με έναν απλό και καθαρό λόγο. Ο κόσμος με το που βλέπει πολιτικούς αμέσως του γυρνάνε τα μυαλά για να μιλήσουμε στην καθημερινότητα. Αυτό που χρειάζεται να ακούσει είναι 2-3 πράγματα καθαρά και ξάστερα, να του πεις την αλήθεια, να του πεις ότι τα πράγματα είναι ζόρικα, να του πεις ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς οι πολυτέλειες παρελθόντων εποχών, αλλά ότι υπάρχει ελπίδα. Ο κόσμος περιμένει από τους από όλους εμάς να του μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της ελπίδας έτσι όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν, παρά τη δεδομένη αντίδραση της νεολαίας και παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τη δικαιολογημένη τους αγανάκτηση, εγώ έχω γίνει το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, αποδέκτης πολύ ενθαρρυντικών και ευχάριστων μηνυμάτων από ανθρώπους οι οποίοι ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης λένε ναι, ότι μας αρέσει ο τρόπος που τα λες, μας αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζεις το ζήτημα πολιτική συνολικά και γι' αυτό θα είμαστε δίπλα σου. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη, όχι μόνο για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, αλλά και για το μέλλον. Πείτε μας μερικές από τις σημαντικότερες προτάσεις που έχετε εσείς για τη Δράμα. Οι προτάσεις που πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος βουλευτής για τη Δράμα, πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ότι οφείλουν να είναι ρεαλιστικές. Δεν μπορούμε ούτε λαγούς με πετραχίλια να τάξουμε στον κόσμο, ούτε να μιλήσουμε για μεγάλα έργα πνοής τα οποία έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ο νομός, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης, δεδομένου ότι τα κονδύλια τα οποία διατίθενται είναι μικρά και δεδομένου ότι η Δράμα διαχρονικά δεν πήρε ποτέ ούτε αυτά που δικαιούταν, ούτε αυτά που άξιζε, κυρίως αυτά που άξιζε. Άρα λοιπόν οι προτάσεις ενός υποψηφίου βουλευτή για το νομό του συνολικά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν μια άλλη κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση περισσότερο υλοποιήσιμη, μια κατεύθυνση περισσότερο τεχνοκρατική αν θέλετε και μια κατεύθυνση η οποία θα έχει σαν κύριο γνώμονα την διαπίστωση του πού βρίσκεται ο νομός σήμερα. Κατά την άποψή μου ο νομός μας είναι ένας αγροτικός νομός, ένας κτηνοτροφικός νομός, ένας νομός στον οποίο κυριαρχεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ενσκύψουμε πάνω απ' όλα στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων της υπαίθρου, οι οποίοι και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και με τεράστια κόστη παραγωγής για τους ίδιους, καταβάλουν μια προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουν στον νομό την διατροφική του επάρκεια. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σας κρύβω ότι προχθές πραγματοποίησα μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Δοξάτου, τον κύριο Δημήτρη Δαλακάκη, όπου παρουσία πολλών αγροτών συζητήσαμε για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Και καταλήξαμε όλοι μας το ότι αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο είναι το ίδιο το κράτος να σταθεί δίπλα στο μέσο αγρότη, δίπλα στο μέσο κτηνοτρόφο και το ίδιο το κράτος να χορηγήσει, να μπορέσεις μάλλον να διεκδικήσεις και να κερδίσεις περισσότερα κονδύλια, ώστε αυτά να έρθουν στους Δήμους, οι Δήμοι να τα διαχειριστούν και να τα διαθέσουν απευθείας αυτούς. Απ' την άλλη πλευρά θα σας πω ότι πραγματοποίησα μια επίσκεψη πρόσφατα στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη. Συζητήσαμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν το επιχειρήν και μάλιστα το επιχειρήν σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, όπου η επιχειρηματικότητα αντί να ενθαρρύνεται, επί της ουσίας λειτουργεί ανάποδα. Την αποθαρρύνουν τον νέο επιχειρηματία από το να ιδρύσει μια δική του επιχείρηση. Και το ίδιο το κράτος σε αυτό ενδεχομένως να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα πιθανόν να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Αλλά πρέπει εμείς να ακούσουμε τι θέλουν, να ακούσουμε τι χρειάζονται. Ο υποψήφιος βουλευτής και αργότερα μετά τις εκλογές ο βουλευτής της Δράμας οφείλει να γνωρίζει καταρχήν ποια είναι τα μείζωνα ζητήματα, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες που απασχολούν έναν επιχειρηματία. Πολλό δε μάλλον έναν επιχειρηματία ο οποίος ασχολείται και με τον εξαγωγικό τομέα, γιατί αυτοί είναι οι τομείς οι οποίοι δημιουργούν την απαιτούμενη εξωστρέφεια στον νομό.
Όταν λοιπόν καταλάβεις τις ανάγκες, τις μικρές ανάγκες που μπορεί να έχει ο καθένας και λειτουργείς προς αυτή την κατεύθυνση, τότε θα σας πω ότι προφανέστατα και μπορείς να κάνεις ένα βήμα ώστε κάθε επιχείρηση ή κάθε μία επιχείρηση να προσλάβει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς και με λύπη μου σας λέω ότι έχουν γίνει εξαγγελίες παρελθόν των ετών για μεγάλα έργα πνοής. Για το δρόμο δράμας Αμφίπολης, για το δρόμο δράμας Καμβάλας, έτσι. Προφανώς και αυτά τα έργα είναι απαιτούμενα να γίνουν και πρέπει ο καθένας από την πλευρά του, είτε ο λόγος του έχει μεγάλη είτε μικρή βαρύτητα, να συνδράμει προς την κατεύθυνση υλοποίηση αυτών των αξώνων. Η δράμα πρέπει να βγει από την απομόνωση πάση θυσία. Και η απομόνωση δεν λύνεται μόνο με το να φτιάξουμε δύο κάθε τους άξονες. Λύνεται και με τη σιδηροδρομική γραμμή, λύνεται και με ένα δρόμο καλύτερο που θα συνδέει την πόλη μας με τα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά. Νομίζω ότι η κατεύθυνση άρσης της απομόνωσης είναι μια κατεύθυνση από αυτές που πρέπει να έχουν σημαντική προτεραιότητα στις εξαγγελίες ενός βουλευτή. Απ' την άλλη θα σας πω ότι έχουμε ακούσει κατά καιρούς και ανεδαφικές εξαγγελίες, όπως ήταν η ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στην πόλη ή οτιδήποτε. Όλα χρειάζονται. Και τα πανεπιστήμια χρειάζονται και τα ΤΕΗ χρειάζονται. Το θέμα όμως είναι να κοιτάξουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, ενθαρρύνοντας κυρίως την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί μιλάτε σε έναν άνθρωπο φιλελεύθερο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων και έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να τονίσει ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρο στην ελεύθερη αγορά, πρέπει να δώσουμε κίνητρο στον ιδιώτη να επενδύσει στην πόλη μας και πρέπει να δώσουμε και ένα κίνητρο στο νέο να μείνει στην πόλη του, να μείνει στον νομό του. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι αυτό. Οι προτάσεις μας λοιπόν πρέπει να είναι χαμηλών τόνων, να μην είναι υπερβολικά μεγάλες, να είναι υλοποιήσιμες και κυρίως να προκύπτουν αφού πρώτα έχουμε ακούσει και έχουμε αφουγκραστεί τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Ξέρετε, η πολιτική, και επειδή μακρηγόρησα στην απάντηση, γι' αυτό σας το λέω, επειδή διαπίστωσα ότι μακρηγορώ, ξέρετε, οι πολιτικοί έχουν μάθει να μιλάνε, δεν έχουν μάθει να ακούνε. Αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή, είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μας μιλήσει και εμείς με τη σειρά του να τον ακούσουμε. Κάνω περιοδίες, είναι λογικό, πηγαίνω σε διάφορα μέρη του νομού, συναντιέμαι με κόσμο, μιλάω λιγότερο. Μην κοιτάτε που η φωνή μου έχει κλείσει, μιλάω λιγότερο. Ο κόσμος μιλάει περισσότερο και θέλει να μιλήσει και θέλει να έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να του κοιτάει στα μάτια γιατί δεν τον βαρύνουν σκιές του παρελθόντος και θα μπορεί να του εμπνεύσει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη προκειμένου από φίλος, από γνωστός, από καλό παιδί να γίνει η επιλογή του. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Εκτός τα έργα, κύριε Παπαθεοδόρου, να πούμε ότι η δράμα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον ένα αντικείμενο, να πω. Κάτι το οποίο κόβουν συνέχεια πράγματα. Από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, από τον ΟΣΕ, από το ΑΤΕΗ, γενικώς. Εκτός τα έργα, πιστεύετε ότι γενικώς η δράμα είναι παραμελημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της Βόρειο Ελλάδος? Γιατί βλέπουμε ότι πολλά, ακόμα και το θεραπευτήριο, πήγε στην Καβάλα θεωρητικά. Πολλά από τα δικά μας κτίρια και έργα μεταφέρονται σε άλλες πόλεις. Αυτό γιατί συμβαίνει? Είναι παραμελημένη η δράμα και ευθύνονται μέχρι τώρα οι συγκεκριμένοι βουλευτές που διοικούσαν τη δράμα στη συγκεκριμένη περίοδο? Προφανώς και η δράμα είναι παραπανημένη και όπως σας είπα και στην προηγούμενη μου απάντηση, δεν πήρε όχι μόνο αυτά που δικαιούται αλλά και αυτά που αξίζει. Γιατί ο τόπος είναι ευλογημένος εκ φύσεως και οι άνθρωποι του είναι εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν πάρα πολλά. Δυστυχώς όμως δεν έχουν πάρει τίποτα από όλα όσα αξίζουν. Ευθύνες, πάρα πολλές. Εξηγήσεις για το κατάντημα του νομού. Έχω ακούσει χιλιάδες μέχρι τώρα. Από το ότι ήταν ανέκαθεν ένας νεοδημοκρατικός νομός, ένας μπλε νομός όπως τον χαρακτήριζαν. Οπότε όταν έρχονταν οι κυβερνήσεις του Πασόκ δεν του δίναν σημασία, και όταν έρχονταν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας λέγανε εντάξει, μωρέ, αυτοί πάλι θα μας ψηφίσουν. Έχω ακούσει διάφορες τέτοιες υποθέσεις. Θα σας πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Υπάρχει μια διπλή ευθύνη. Το πρώτο σκέλος της ευθύνης αφορά στο πολιτικό προσωπικό το οποίο διοίκησε την πόλη και τον νομό τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλήβδιν το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έκανε μεμονωμένες φιλότιμες προσπάθειες, οι οποίες όμως δεν ήταν αρκετές. Άρα, ή δεν ήθελε να κάνει περισσότερα, ή απλά δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα. Δεν ξέρω τι φταίει και δεν είμαι στη θέση αυτή τη στιγμή να το αξιολογήσω. Το δεύτερο σκέλος της ευθύνης αφορά, αν θέλετε, και λίγο και εμάς τους πολίτες. Όλους εμάς, σαν πολίτες, σαν ψηφοφόρους,
διότι όταν διαπιστώνουμε την ύπαρξη μιας δυσάρεστης κατάστασης, πρέπει άμεσα να μεριμνήσουμε για την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Και ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει αυτή η κατάσταση είναι μέσω της ψήφου μας. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Και όταν το λέμε, πρέπει και να το εννοούμε. Και η άρση του αδιεξόδου στη δημοκρατία επιτυγχάνεται με ανατρεπτικές επιλογές, επιτυγχάνεται με την ατομική υπέρβαση που καλείται να κάνει ο κάθε ένας ψηφοφόρος, επιτυγχάνεται με μια πιο σωστή και μια πιο σοφή επιλογή. Όχι μόνο σε κόμματα, αλλά και σε πρόσωπα. Όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και σε κόμματα. Και πάντα με γνώμονα το ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, το ποιο είναι το συμφέρον του νομού, το ποιο είναι το συμφέρον της κάθε ελληνικής οικογένειας. Και ο Παθαδούρης δημοσκοπήσεις, συνεχώς το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Τελευταία δημοσκόπηση που είδα σήμερα, 2,6. Κινδυνεύει η χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε? Είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη η απάντηση. Γιατί ένας άλλος άνθρωπος με διαφορετικό χαρακτήρα από μένα θα σας έλεγε άμεσα ναι, για να κλέψει εντυπώσεις, για να δημιουργήσει κλίμα. Εγώ δεν θα σας πω άμεσα ναι. Θα σας πω όμως ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες τα τελευταία χρόνια. Όλοι μας έχουμε υποστεί τις συνέπειες της κρίσης βαθιά στην τσέπη μας. Όλοι μας, είτε είμαστε μεγάλης ηλικίας είτε νεότερης, έχουμε δει τι σημαίνει στην πράξη να ζεις σε μια χώρα η οποία περνά τη χειρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας, και σίγουρα όλοι μας έχουμε θορυβηθεί από αυτό. Επειδή λοιπόν έχουν γίνει όλες αυτές οι θυσίες, εγώ προσωπικά δεν θέλω να ρισκάρω το να πάνε στράφη και το να πάνε χαμένες οι θυσίες αυτές. Δεν θέλω να ρισκάρω να έχω μια κυβέρνηση η οποία αποτελείται από ετερόκλητα μεταξύ τους στοιχεία, τα οποία όταν σταθούν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, ο καθένας θα τραβάει το δρόμο της ανηφόρας και ο άλλος της κατηφόρας. Δεν είμαι σαν άτομο με βάση την προσωπική μου ιδιοσυγκρασία από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε «έλα μωρέ δε βαριέσαι». Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να σκεφτεί με το «έλα μωρέ δε βαριέσαι». Ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει υποστεί μειώσεις στους μισθούς του, στις συντάξεις του, έχει δει τις επιχειρήσεις του να κλείνουν, έχει δει μείωση της παραγωγικής του δύναμης, τεράστια μείωση της παραγωγικής δύναμης, και κυρίως ο νέος, ο οποίος δεν μπορεί να βρει δουλειά γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν δουλειές για να τους δώσουν, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουν με βάση τη λογική τους και όχι με βάση το συναίσθημα. Δεν θα σας κρύβω ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά εξοργισμένος με την πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση από το 2012 έως σήμερα. Και πώς να μην ήταν άλλος. Και τον καταλαβαίνω. Και είμαι και δίπλα του σε αυτό, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Οι δικηγόροι, ξέρετε, να ανοίξω εδώ μία μικρή παρένθεση, είναι από εκείνους τους κλάδους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από την έλευση της οικονομικής κρίσης. Ήταν αναγκαία, τόσο έτσι, πιστεύετε? Δεν ήταν τόσο αναγκαία όσο έγινε, και αν ήταν και περισσότερο προγραμματισμένες οι ενέργειες που γίνανε, θα είχαν και καλύτερα αποτελέσματα με πιο ανέμακτες συνέπειες. Επειδή συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και επειδή ζω καθημερινά ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες προς αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων, θα σας πω ευθαρσώς ότι η κυβέρνηση έχει επιδείξει κατά καιρούς εξαιρετικά μεγάλη αδυναμία στο να εντοπίσει το πρόβλημα και να ανταποκριθεί σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν πρέπει να κοιτάμε το δέντρο, αλλά πρέπει να κοιτάμε το δάσος, η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μπορεί να καταστεί επικίνδυνος, εάν και εφόσον ακούσει τις διάφορες πτέρυγες του, οι οποίες ακόμη καλά-καλά δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους και οι οποίες θέλουν να κυβερνήσουν μια χώρα χωρίς πηξίδα, χωρίς συγκεκριμένη πορεία, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο. Το Brexit, το οποίο είναι και πολύ της μόδας τώρα τελευταία, δεν είναι σόνι και καλά παραμύθι. Το αν θα γίνει ή όχι αληθινή ιστορία εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τον ελληνικό λαό, ο οποίος 25 Ιανουαρίου καλείται να λάβει μια εθνική απόφαση για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για τον ομό του και για τη χώρα του. Πήγατε σε ένα ψηφοδέλτιο που έχει δυνατά ονόματα, μπορώ να πω. Είναι ο πρώην βουλευτής κ. Κυριαζίδης και άλλοι τρεις άντρες οι οποίοι έχουν πολιτική ικανότητα και πολιτική ιστορία στη δράμα. Νιώθετε αισιόδοξος? Χαμένη μάχη είναι μόνο η μάχη που δεν δόθηκε ποτέ.
Εξαιρετικά, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, όχι μόνο γιατί τα μηνύματα από τον κόσμο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, αλλά γιατί έχω ακράδαντη πίστη τόσο στον εαυτό μου, όσο και στην ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι με πλησιώνουν. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί σε δημόσιες εμφανίσεις μου ότι δεν ξύπνησα μια μέρα και αποφάσισα ότι θέλω να γίνω βουλευτής. Όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ήταν το επόμενο βήμα σε μια δεκαετή διαδρομή. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή έχω αποκτήσει φίλους, έχω αποκτήσει συμπαραστάτες, έχω αποκτήσει συμμάχους. Και η προεκλογική μου προσπάθεια δεν είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια, δεν αφορά το Χρήστο και κανέναν άλλον, αφορά μια σημαντική μερίδα νέων ανθρώπων οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κάτι καινούριο υπάρχει, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι θέλησαν να γίνουν κοινωνία αυτής της προσπάθειας και ότι θέλησαν να συμμετέχουν σε κάτι το οποίο ξεπερνά τους ίδιους και τα στενά όρια του κάθε σπιτιού. Αγγίζει τα όρια του νομού, αγγίζει ενδεχομένως και τα όρια της χώρας. Από κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να διαλέξουμε τους καλύτερους, πρέπει να διαλέξουμε τους πιο αξιόπιστους, πρέπει να διαλέξουμε αυτούς οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κρίνουμε ότι ανταποκρίνονται πιο πολύ στη δική μας ιδιοσυγκρασία, στο δικό μας γούστο αν θέλετε. Εγώ λοιπόν και οι συνεργάτες μου είμαστε εξαιρετικά πεπισμένοι ότι η προσπάθειά μας θα αποδώσει καρπούς. Και αυτό γιατί δεν χρησιμοποιούμε μηχανισμούς του παρελθόντος, δεν έχουμε και δεν θέλουμε να έχουμε εκείνες τις οικονομικές δυνατότητες του παρελθόντος που για να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής έπρεπε να ξοδέψεις 100 και πλέον χιλιάδες ευρώ. Όλα αυτά είναι πρόκληση, αν θέλετε, και γιατί ο κόσμος ψηφίζει διαφορετικά. Σας καλώ μόνο να δείτε τα τελευταία αποτελέσματα όλων των δημοτικών εκλογών σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο κόσμος δεν ψήφισε τους εν ενεργεία. Γιατί ήθελε μια αλλαγή. Εδώ θέλω να πω βέβαια ότι νιώθω εξαιρετικά τυχερός γιατί συμμετέχω με άλλους 4 εξαιρετικούς συναδέλφους στο πιο δυνατό ψηφοδέλτιο που έκανε κατά καιρούς, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία στον νομό. Και θέλω να εκφράσω την πίστη μου ότι η Νέα Δημοκρατία στον νομό της Δράμας θα καταγράψει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πανελλαδικά, γεγονός το οποίο θα οφείλεται όχι μόνο στη συσπήρωση που εμείς φέρνουμε στον κόσμο, αλλά και στο εξαιρετικό ποιόν του καθενός εκ των 5 υποψηφίων που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Είναι όλοι φίλοι, τους αγαπάμε όλους, εμείς θα κάνουμε το δικό μας αγώνα και φυσικά δηλώνουμε αισιόδοξοι με στόχο να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται. Κλείνοντας, με πολύ λίγα λόγια, γιατί να ψηφίσει ο δραμηνός πολίτης Χρήστο Παθοδόρου? Θα σας πω, χωρίς να θέλω να... Δεν μ' αρέσει να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, αλλά κάτι πρέπει να πεις. Είμαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκα στη Δράμα. Μεγάλωσα στη Δράμα. Πήγα σχολείο στη Δράμα. Είμαι ένας άνθρωπος που επέλεξα να ζήσω μόνιμα στη Δράμα και ζω εδώ με την οικογένειά μου. Εδώ θα πάει σχολείο και ο γιος μου. Εδώ εργάζεται η σύζυγός μου. Ενισχύοντας και αυτή με τη σειρά της την τοπική οικονομία, εδώ εργάζομαι κι εγώ. Όλη μου η δραστηριότητα, πολιτική, κοινωνική, έχει ως τόπο τη Δράμα. Την πόλη την οποία αγαπώ, γιατί κακά τα ψέματα, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα ότι δεν θα επέστρεφε κανένας νέος στην πόλη του αν πραγματικά δεν πίστευε σε αυτήν, αν πραγματικά δεν του άρεσε αυτή, αν πραγματικά δεν την αγαπούσε. Για αυτή λοιπόν την αγάπη μου για τη Δράμα αγωνίζομαι και δίνω το δικό μου αγώνα. Ταυτόχρονα θα σας πω ότι έχω αποδείξει στο παρελθόν καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 12 ετών, την συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία. Έχω αποδείξει το αν είμαι νεοδημοκράτης ή όχι. Έχω αποδείξει το ότι είμαι ένα κομματικό στέλεχος που έχει κάνει θυσίες, όπως όλοι, και θέλω πάρα πολλές φορές να βάζω τον εαυτό μου, όχι από την απέναντι πλευρά της κορδέλας, αλλά από την ακριβώς πίσω πλευρά, μαζί με τους απλούς ανώνυμους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους οφείλουμε και πολλά. Και την άλλη θέλω να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που μονοδιάστατο δεν τον λες. Ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα, ασχολούμαι με τον αθλητισμό, γνωρίζετε ότι είμαι νομικός σύμβουλος στον ΚΑΟΔ. Ασχολούμαι, προσπαθώ μάλλον, αν και δεν χρησιμοποιώ υψηλούς τόνους, να συμμετέχω σε όλα αυτά τα φιλανθρωπικά και κοινωνικά δρόμενα τα οποία βρίσκονται, γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω, γιατί είναι μια πηγαία ανάγκη να θέλεις να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, και δόξα τω Θεώ η δουλειά μου μου δίνει τη δυνατότητα κατά καιρούς να βοηθώ αρκετούς συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε έχουν ανάγκη είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες της καθημερινότητας, και νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος.
δεν θέλω ούτε να πλουτίσω από την πολιτική, δεν θέλω ούτε να βρω δουλειά από την πολιτική. Το δικηγορικό μου γραφείο ήταν και είναι ανοιχτό, θα παραμείνει ανοιχτό και μετά τις εκλογές ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και αν κάποια στιγμή η πολιτική τελειώσει, εγώ έχω που να γυρίσω. Ούτε δουλειά ψάχνω, ούτε να γίνω κάτι ψάχνω μέσα από την πολιτική. Πολλό δε μάλλον, μετά από 12 χρόνια ενασχόλησης, δεν έχω να αποδείξω και κάτι όσον αφορά στη δική μου διαδρομή. Αυτό που έχω να αποδείξω όμως στον δραμηνό λαό είναι το αν έχω ικανότητες, το αν αξίζει να με εμπιστευτεί, το αν αξίζει να με επιλέξει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Σε αυτή τη σύντομη προεκλογική περίοδο των 2 εβδομάδων περίπου, αυτό καλούμαστε να κάνουμε με όποια μέσα και όποιες δυνάμεις διαθέτουμε. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.